Amen.
Mitä mä tullaan kielissä? Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάση της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεση της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιε στα ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμωση και νη πολιτεία του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρονε την δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίες ημών. Πανύμνητε Θεοτό και στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεν ους η κέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθετη νίκη, διότι έτεκε τον Θεό μόνη ευλογημένη. Ελεήσον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου, δέομεθά σου επάκουσον και ελεήσον. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Έτι δέομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Έτι δέομεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίσταται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθημένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθένοντάς μη, Ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε την οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενυπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείραν σου. Ουκέ στην ίαση σε τη σαρκή μου,
από προσώπου της οργής σου και στηρήνει τις οστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύνω, ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη έως τέλος όλη την ημέρα σκυτροπάζων επορευόμην. Ότι εψωέ μου εμπλήτσισαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθη ως φόδα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησίο μου εξ εναντίον μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκων και ως η άλαλος σου κανοίγω το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκ έχουνε το στόμα τη αυτού ελεγμούς, ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιον με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με, και επληθύνθησαν οι μισώντες με αδίκως, οι αντιποδίδοντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με, επί κατά δίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός, μη αποστείς από μου, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, προσαπλώσεις άξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθησιν του δίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσω το ελαιός σου υπεζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν την ζωή μου, και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόν ευώων σου επί της τρομνής μου ετις όρτης εμελέτων εισαι, ότι εγενήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή σου υψηφωνέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούνταν άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλεινοτοούσι στην δέησίν μου. Ότι επλήστην κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγκυσε. Προσελογίστη μετά το καταβαίνοντα τη λάκων, εγεννήθη ως οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο ουκ εμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα τους γνωστούς μου απ' εμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα διεπέντεσα προς ετας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και τη αληθεία σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντικύρια αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθηκε εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, εφοβερισμοί σου εξετάραξέν με.
εκύκλωσαν με ως ίδωρο όλη την ημέρα, περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας ημέρα σε κέκρεξα και ενοικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου, η προσευχή μου γνωτοούσει στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανόνταν σε νελέη και εκτριμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί, ούκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε εφεμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούς οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρούτος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται επί τον τόπο αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμαστε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούστε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπος της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσα της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου ετι αληθεία σου, εις άκουσα όμεν την δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσων. Ότι κατεδίεξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε ή την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίεσε επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχτη η καρδία μου. Η μνήση την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου, εν πείμας των χειρός σου εμελέτων. Διεπέτεσα πως ετασχύρας μου, η ψυχή μου ως γίανης δρόση. Ταχύς άκουσό με, Κύριε, εξέλιψε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το λέω σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με, του ποιεί το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσε με υγεία ευθιένη και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσό με, Κύριε, εν την δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσό με, Κύριε, εν την δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέησον, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέησον, υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιώνων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν,
ευχαριστώμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ του ρηστινέ ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Θεός της η χάρη τη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άγιου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐμ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αξιωμολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη εκυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυριείου γένετο αύτη και εσύ θαυμαστήν ευθολμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Φόβον εν Θεόν αναλαβούσα, κόσμου έλειπε συν ευδοξίαν και Κυρίου ευδοκία προσέδραμες. Ούτων ζυγών της αρκής σου βαστάσασα, υπερφύος ηγόνης οδιέματος. Μάρτης εν δόξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεέ ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και αεί σου αιώνας των αιώναμιν, σε την μεση τεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεό το Άγιε Παρθένε. Εν τη σαρκή γαρτή εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος. Ελυτρώσα το ημάς εκθοράς ως φιλάνθρωπος. Ετικέτην ειρήν του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε Ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άγιου Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σώαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη νύχτα των παθών το φωτί του Κυρίου λυπούσαν ουνεχώς ευδοκία Θεόφρον, ασκήσεως της κάμας είναι το κόσμο διέλαμψας και αθλήσασα προς το ανέσπερον φέγγος ανελήλυθας υπέρ ημών δυσοπούσα τον πίστη τιμώντον σε. Δόξα Πατρί και Υιού και Άγιου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Κύσα σα αρκεί των δεσπότην των όλων και μήνα σα αγνή ω πρωτόκου Παρθένο. Αγνεύειν με αξίωσον ο και λόγη και πράξεσιν.
ενθυμείς εσύ και λογισμής της καρδίας, είναι αμέτωχος της ουρανών βασιλείας, γεννήσω με άχραντε. Την αυθονία του σου πλούτου οσία, ον διατόπου εργασία συνήξας, τον του Χριστού προστάγματι σκορπίσασα, χέρουσα επτόχευσας και ψυχή και αισθήση, και σεμνή διέπτρεψας επί γης πολιτεία, μαρτυρικό δε τέλη προς ζωήν, ο Ευδοκία, την άνω ανέδραμες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, και νυν και αεί και αεί στους αιώνας των αιώναμιν. Ή των αγγέλων αληθής ευφροσύνη, και των ανθρώπων σωτηρία και σκέπη, Θεογενήτωρ κόρια υπάρθενε, πάσης απολύτρωσε εμπειρίας και βλάβης, της εκ του αλαστορός τους προσέ αφορώντας και εκβώντας όλης εκ ψυχής, χαίρε παρθένε, η μόνη βοήθεια. Εγκρατείας σκάμασιν, εκαθαρίσα μαρτυρίου έλαμψας, τες καθαρές μαμαργίας, ο Ευδοκία κραυγάζουσα, σύμου ικτήρμουν ισχύς και κρατέωμα. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύματι, και νυν και αεί και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξ αγνών εγμάτων σου σε σαρκωμένος προελθόν ο Κύριος, σε προστασία να ψεύδιμ, Θεογεννήτωρ ανέδειξε, της προσιούσι πιστός της πρεσβείας σου. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου. Οι μισούντες αιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαν πυρίες εξθέ απεξηραμένη. Οι μισούντες αιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαν πυρίες εξθέ απεξηραμένη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρση και ύψουρτε και λαμπρύνετε, τη τριάδικη μονάδη ιεροκριφίως. Και νυν και αεί και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήση προζωγονίαν. Και έσυσεν επί πέδραν τους πόδας μου. Κύριου δεηθώμεν, Κύριε λαΐσον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Και υπέρ του καταξιωθήν εϊμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστε αυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μην, ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε απολέσει αυτήν, ως δε αν απολέσει την εμά αυτού μου ψυχήν ενε και νε μου και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν, τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαρεάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πάτρος αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων, και έλεγε ναύτης, αμήλε εγώ ημίν ότι εσύ την έστον οδεστικότων, ή την έσου μη γεύσονται θανάτου έως αν είδωσιν, την Βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπάντως. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες έστε. Ιδούγαρα νομίαν συνελήφθηκεν αμαρτίας εκείς εις έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλία συγκέφρωσήν οι αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μία τανέλης από μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτήριού σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θα θυσία έδωκα, αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ού και ξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τέτοις εις Αγίας Πρεσβείας ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τέστης Θεοτόκου Πρεσβείας ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Τη αγάπη του Χριστού
την ψυχήν στομωθήσαν, το σώμα ενεκρώσας, εγκρατείας της πόνης και την καλήν ομολογήσασαν, ομολογίαν διαμαρτυρικών αγώνων της Εύας ετρίγησας. Επί τη Δίος των πόθων ως Ιωμάρδης Θεόφρον και νυν εν μεθέξι η Θεία Θεούμενη Ευδοκίαμ πρέσβευε δούνε ημίμ τεσμάτων αφέσιν. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπλουσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τίμιου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τίμιων Επουρανίων, δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίας του ημίαν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασχίσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Οσίου Μάρτυρος Ευδοκίας, της Οσίας Μητρός ημών Δομνήνης, του Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Μαρκέλου και Αντωνίνης, και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αγαπίου και Ευδοκίμου των Ενάθων, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονε πολύ ελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέη και εκτιρμής και φιλάνθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητός, εις σύνοβαν Αγίω και αγαθό και ζώπιός σου πνεύμα την οικαία ημ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανοίξω. Ανοίξω το στόμα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσε. Τη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Οσίου Μάρτυρος Ευδοκίας της από Σαμαριτών. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Δομνήνης και των συναυτή. Τη αυτή ημέρα οι Μάρκελος και Αντώνιος πύρι τελειούνται. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Σίλβεστρος και Σοφρόνιος ξύφη τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεστοριανός ξύφη τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Λέγετον. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φέδρος πανηγυρίζων και ασογηθόμενος τα αυθίστα θαύματα. Του σου συμνολόγου Θεοτό και ιζώσα και αυθόνο πηγή. Θείασον συγκροτήσαντα πνευματικών στερέωσον. Και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξη αξίωσον. Την ανεξιχνία στον θείαν βούλην. Τη ζεκ τη Παρθένου σαρκώσεω σου του υψίστου. Ο προφήτης Αβακούμ κατά νόνε κράβγαζε
Δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Εξαίσθη τα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου, σίγαρα πυρόγα με παρθένε. Έσχες εν μήτρα των επί πάντων θεών και τέτο κάσα χρονών ιών, πάση τη ύμνωση σε σωτηρία βραβεύουσα. Την θείαν ταύτην και πάντημον τελούντε ζεορτίνη θεοφρόνες εις θεομήτωρος. Δεύτετας χείρας γροτήσομεν τον εξ αυτής τεχθέντα θεόν δοξάζοντες. Ουκ ελάτρευσαν τη κτήση θεοφρόνες παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός απειλήν ανδρείος πατήσαντες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε, ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσι. Ανούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, πέδαζε βαγίσεν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατον, τότε με τυπουμένος νυν δεν εργούμενος, την οικουμένην άπασαν αγύρι ψάλουσαν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα, κι αϊπερίψουτε εις πάντας τους αιώνα. Ας. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλλιέσε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεγούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ότι επέβλεψεν επίντε τα πείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρα που του νυν μακαριούσι με πάσε γένε, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ότι επίσης μη μεγαλιακή ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσης κράτος εμβραχίων η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάσος από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας δεν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνήστην ελέους, καθώς ηλάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άπας γη γέννης, σκυρτάτο το πνεύματι λαμπαδοχουμένος, πανηγυρίζε το δε,
αγιλονόν φύσης γερέρουσα, τα ιερά θαυμασία της Θεομήτωρος και βοάτο, χέρις παμακάριστε Θεοτό και Αγνία υπάρθενε. Ετί και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμέθα. Συ Κύριε. Ότι εν ουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της πλάνης την σκοτώμεναν, εμφρόνος απορρίψασα, της ευσεβίας εδέξω, τας φωταυχής διαδόσεις και μαρτυρίου έμασιν, ως Θείον ολοκάρπωμα Χριστό προσηχθείς ένδοξε, υπέρ ημών ευδοκία δια πάντως δισοπούσα. Θεόν τον υπερουσίαν ουσίαν την ανθρώπινον αναλαβώντα παρθένε, εκ των αγνών σου αιμάτων διεσπλαγνίαν άμετρων, υπερφύος εκείσας, δίος εμεγαλύνομεν, ως της ημών σωτηρίας, αρχήν και πύλην και ρίζαν. Πάσα πνοή ενέσα τον Κύριον, εν είδε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της ύψης της σοι πρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού ανείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού σοι πρέπει ύμνος το Θεό. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυθιέσαι πάση τη σωσής αυτού, ως ακήκοκας ένδοξε Γερμανού του Θεόφρονος, λόγον των σωστήριων αναπτύσσοντας, φόβου του Θείου της βέλεσιν, πλήγης και έλλειπες τους ματαίους εραστές και Κυρίων ενήμαυσε ακαθάρασα,
σε αυτήν το βαπτίσματι το Θείο, διά του το Ευδοκία, Θεοπρεπώς συνδραγάθησας. Ανείτε τον Θεόν εν της Αγίας αυτού, ανείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν ασχίσει διέπραψας, εν αθλήσει ρεύσαυσας, κατά του αλλός όρος Θείο Πνεύματι, εν ασθενία της φυσεώς αυτού διολέσασα, την ολεθριόν ισχύν Ευδοκία πανέφημε και δόξα σας, ευσεβία στο κράτος εις της άθλης και θαυμάτων επιδείξη, όσοι ομάρτησε όληπτε. Ανείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ανείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, την ζωήν εν σοι έσχισας, επανθούσαν την Κρήτονα, της αρκός νεκρόσασα τα σχυρτήματα, όθε νεκρούς εξανέστησας ευχή σου προς Κύριον, και αθλήσασας τέλος Ευδοκία πανθαύμαστε, απανέκρωσας τον νεκρός ανταπάλετουν γενάρχας, και Θεός έως των πλούτων, επί τη δίωσε τρίγασας. Ανείτε αυτόν κυμβάλισε βύχης, ανείτε αυτόν κυμβάλισε αλλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Και τον πλούτον σκορπίσασα, και οσίας δουλεύσαυσα, Ευδοκία πάνσεμνε τον ημφίο σου, τούτο το Άγιον όνομα ονάμισε κήρυξας, και υπέμεινας σχεσμούς και στρεβλώσεις το σώματος ως ασώματος, και εκπνηθήσα το ξύφι Νικηφόρος προς νυμφώνας ουρανίους, όσοι ομάρτησαν έδραμες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ενασχίσει αρέτην αθλητικό ελαμβρινάς αίματι. Όσοι μάρτης Ευδοκία παν θα της γαραγάπης Χριστού ουδένσε χωρίσε ισχύσε το αχράντο καλή αδενίζουσαν και εξώ κόσμου γενωμένην όθεν νομίμος ηγόνι σε αξίως εδέξω τότης
του Θεού, του παρέχοντος διά σου ημίν και το μέγα έλεος. Και νυν και αη και αης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε Θεοτό και Παρθένε, και δοξάζομεν σε η πιστή κατά χρέος. Να δόξασι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεόν και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτίαν του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος Σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν, εν γενναία και γενναίαμ, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσε κατέφυγον διδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής,
εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράδεινον το ελαιός σου της γινώσκους είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Φόβον εν Θεόν αναλαβούσα κόσμου έλειπε στην ευδοξίαν και Κυρίω ευδοκία προσέδραμες, ούτων ζυγών της αρκής σου βαστάσασαν, υπερφύος ηγών εισοδιέματος. Μάρτης εν δόξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευεμ, δωρήσας θεϊμήν το μέγα ελεός. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλέον των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον.
υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρίτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το αξιμολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα Σου ύψιστε. Τες πρεσβείες εις Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Του αναγγέλει το πρωί το ελαιός Σου και την αληθεία Σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημώνου και συναδικίαν αυτόν, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady the Theotokos and Ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Si, Kyrie. For yours is the dominion and yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. O Kyrios evasilevsin evprepin en edisato. Ανεδύσατο, Κύριος, δύναμην και περιεζώσατο, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Και στερέωσε την οικουμένη νήτη σου σαλευθήσετε, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Το οίκο σου πρέπει, αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ον εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και αΐ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήσε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον.
Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Φόβον εν Θεόν αναλαβούσα, κόσμου έλειπες την ευδοξίαν και Κυρίω ευδοκία προσέδραμες, που τον ζυγόν της αρχής του βαστάσασα, ευλογημένη υπερφύος συγνωνήσω διέματος, μάρτης εν δόξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θέημι το μέγα έλεος. Σοφία ορθή δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό σώσον ημάς εθέουμ ο εν αγίης θαυμαστό. Αλληλούια. Φόβον εν Θεόν αναλαβούσα, κόσμου έλειπες την ευδοξία και Κυρίω ευδοκία προσέδραμες, που τον ζυγόν της αρχής σου βαστάσασα, υπερφύος ηγονήσω διέματος. Μάρτης εν δόξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θέημιν το μέγα έλεος. Και εν τάφου κατήλθες αθάνατε, αλλά του Άδου καθήλεστην ειναμήν, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνε ξημυροφόρης θεξαμένος, χαίρετε και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότις πεσούσιν παρέχον, Ανάσταση, προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται. Μη παρήδης αμαρτωλών δε εις αιών φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή εις την βοήθεια ανημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν, η προστατεύουσα αΐ. Θεότο και των τιμώντων σε
του Κυρίου δεηθώμε. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογημένος ή ο επιθρόνος δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος να και πάντοτε και έλαμψαν ως καρδιάς ημών άνθρωπες δέσποτα θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό. Σοφία. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Αδελφοί, προτού ελθύν την πίστη υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη, εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ως Θεονόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκ πίστεως δικαιωθώμεν, ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη παιδαγωγών, εσμέν. Πάντες γαρί Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ εν Ιδούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θύλι, πάντες γαρημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δε εφόσον χρόνων ο κληρονόμων νηπιός εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντων
αλλά είπε υποτρόπους, εστί και οικονόμους, άχρη της προθεσμίας του Πάτρος. Ούτω και εμείς, ούτε ημεν είπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου ημίν δεδουλωμένη. Ότε δε έλθει το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εγυναίκος, γενόμενον υπονόμων, ίνα τους υπονόμων εξ αγορά άσι. Ίνα την υιοθεσίαν απολάβομαι. Ειρηνήσει το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, μη κτίσεις δε χρυσόν, μη δε άργυρον, μη δε γαλκόν εις τα ζώνας ημών, μη πύραν εισοδών, μη δε διοχητώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδον, άξιος γαρεστήν ο εργάτης της τροφής αυτού, εις ίνδεαν πόλην οικόμην εισέλθητε, εξετάσατε τις εν αυτοί άξιος εστίν, κακίμηνατε όσαν εξέλθητε, εισερχόμενοι δε εις την οικία να σπάσεστε αυτήν λέγοντες, ειρήνη το οίκο τούτο. Και εάν μεν η οικία αξία, ελθέτω ειρήνη μόν απ' αυτήν, εάν δε μη αξία, ειρήνη μόν προς ημάς επιστραφητό. Και ως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε η γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως ή την πόλη εκείνη. The reading is from the Holy Gospel according to Matthew. Let us be attentive. The Lord said to his disciples, take no gold, nor silver, nor copper in your belts, nor bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor a staff, for the laborer deserves his food. And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it, and stay with him until you depart. As you enter the house, salute it. And if the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. And if anyone will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet as you leave that house or town. Truly I say to you, it shall be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town. Δόξα σοι, Κύριε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι,
Σι δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ah.
Κύριος εμφωνεί σάλπιγος. Ως των βασιλέων των όλων υποδεξώ. Ο Κύριος και το όνομα Κύριο επικαλέσον. Από του ξύλου, καθελών το άχραντο σου σώμα. Αόρα, συντώνει καθαρά η λύσος και αρώμαση, εμνήματι κενό, κυδεύσας απέθετος δορυφορούμενον τάξεσιν αλλη. Αγαθήν ο Κύριε ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίας της Σιών δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώμα τότε ανήσαν υποτωθεί εσύ αστηριώσιμος.
Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κύριο. Κύριε ελέησον. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεήθομε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοίσιον των εναυτών του Κυρίου δεήθομε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθομε. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνίκην και αναμάρτητον. Παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φυλάκα των ψυχών και των σώματων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. Παρά σου, Κύριε. For that which is good and beneficial for our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. Parasko, Kyrie. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask the Lord. Parasko, Kyrie. And let us ask for a Christian end to our life, peaceful, without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady the Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Lord God Almighty, you alone are holy. You accept the sacrifice of praise from those who call upon you with their whole heart. Even so, accept from us sinners our supplication and bring it to your holy altar of sacrifice. Enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices for our own sins and the failings of your people. Deem us worthy to find grace in your sight, that our sacrifice may be well pleasing to you, and that the good spirit of your grace may rest upon us and upon these gifts presented and upon all your people. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Peace be with all ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Θεού. Let us love one another so that with one mind we may confess αγαπήσομεν αλλήλους ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Τριάδα ο
ουσίων και αχωριστών. Τα στήρας, τα στήρας, εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο, το δημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέ. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Let us lift up our hearts ανώσχομεν τας καρδίας. Έχομεν προς τον Κύριον. Let us give thanks unto the Lord, ευχαριστήσομεν το Κύριον. Αξίων και δίκαιων, σε ημείς ευλογήν, σε ενηθή ευχαριστήν, σε προσκύνην εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. You brought us out of nothing into being, and when we had fallen away, you raised us up again. You left nothing undone until you had led us up to heaven and granted us your kingdom, which is to come. For all these things, we thank you and your only begotten Son and your Holy Spirit. For all things we know and do not know, for blessings manifest and hidden that have been bestowed upon us. We thank you also for this liturgy which you have deigned to receive from our hands, even though thousands of archangels and tens of thousands of angels stand around you, the cherubim and six seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft upon their wings, singing the triumphal hymn, exclaiming, proclaiming, and saying, Holy, 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 Lord Sabaoth, heaven and earth are filled with your glory. Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Ωσανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Ωσανά εν της υψής της. Together with these blessed powers, Master who loves mankind, we also exclaim and say, Holy are you and most holy, you and your only begotten Son and your Holy Spirit. Holy are you and most holy, and sublime is your glory. You so loved your world that you gave your only begotten Son, that everyone who believes in him should not perish, but have eternal life. When he had come and fulfilled for our sake the entire plan of salvation, on the night in which he was delivered up, or rather, when he delivered himself up for the life of the world, he took bread in his holy, pure, and blameless hands, and giving thanks and blessing, he hallowed and broke it and gave it to his holy disciples and apostles, saying, Take, eat, this is my body, which is broken for you for the remission of sins. Lavete, faiete, tutto muesti to somma. Το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after the partaking of the supper, he took the cup, saying, Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν Remembering, therefore, this saving commandment and all that has been done for our sake, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascension into heaven, the enthronement at the right hand, and the second and glorious coming again, your own, we offer to you, in all and for all. Τον σόν σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Προσφέρομενσι την λογικήν ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον επί μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν με.
και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνου συνεισνύψη ψυχής εις άφησιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα έτι προσφέρομεντσι την λογικήν ταύτη λατρείαν υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, ευλογητός ο Θεός. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Αξιώνεστην ως αλήθος μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Αη μακαρίστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ την άδεια φθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγάλη ηνωμέν. Εμπρότης νήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Θεού, του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματός σου,
Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For the precious gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. That our God, who loves mankind, having accepted them at his holy and celestial and mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Having asked for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. We entrust to you, loving Master, our whole life and hope, and we beseech, pray, and implore you, grant us to partake of your heavenly and awesome mysteries from this sacred and spiritual table with a clear conscience for the remission of sins, the forgiveness of transgressions, the communion of the Holy Spirit, the inheritance of the kingdom of heaven, and boldness before you, not unto judgment or condemnation. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη σεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομε. Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους σου εξουκόντως εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί τους είπε, ο υπό και κλικώτας ήτας εαυτόν κεφαλάς. Ουγαρ έκλειναν σαρκί και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος σύνων και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάς τη τιμή το αμαρτωλό και λέει, so may God be gracious to me, the sinner, and save me. Θεός ηλάς τη τιμή το αμαρτωλό και λέει, so may. Let us attend the holy gifts for the holy people of God. Προσκομέν τα Αγία της Αγίας
Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων Ιησούς, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Πνεύματος Αγίου, the fullness of the Holy Spirit, ευλογημένη η ζέση στον Ζέσης Πνεύματος Αγίου, the fervor of the Holy Spirit. Οποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, αλληλούια. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η
μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Του δείπνου σου το μυστικού σήμερον ιέθε ο κοινωνόμνε παράλαβε, ο μη τεγάλης εχθρίσω το μυστήριον είπο, Θεμιστοκλέος, σώμα και αίμα Χριστού. Άλλος όλης της ομολόγωση, πίστητη μου Κύριε, εν Σοφία, σώμα και αίμα Χριστού. Αναστασία, σώμα και αίμα Χριστού. Το μυστικό σήμερον ιέθε ου, Νικόλαος, σώμα και αίμα Χριστού. Ο μηγάτης εχθρίσου το μυστήριον είπο. Αντωνίου, σώμα και αίμα. Ο φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος όλης της ομολογώσει. Ελευθερία, σώμα και αίμα Χριστού. Μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Γρηγορίου, σώμα και αίμα Χριστού. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, ευρώμεν πίστην υψώθητε αληθή, ψουρανούς ο Θεός και πάσαν την τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας εσώσε. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ευχαριστούμεν Συ, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let us go forth in peace. Let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρα αγίε ευλόγησον. O Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power and forsake us not who have set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our civic leaders, to our armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, and worship to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
Now and forever and unto the ages of ages. Amen. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών αυτός υπάρχουν Χριστέως Θεός ημών. Ο πληρός σας πάσαν την πατρική οικονομία πλήρως ο χαράς και προσήγης σας καρδίας ημών πάντοτε νυν και ύψωνας τον αιώνα. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. I would like, please, to have your attention for 2 seconds. Today we celebrate the feast of Αγία Ευδοκία. And I thought I would just read it. It's literally 2 paragraphs. She was martyred in the year 107 AD. Ευδοκία was very beautiful and garnered her wealth by attracting wealthy lovers. In other words, she was a woman of ill repute that would sell her body in order to make money. She learned about Christianity from a monk by the name of Germanos. Ευδοκία asked him if she too could be saved from judgment. Germanos instructed her to remain alone in her chamber for 1 week, fasting and praying. Ευδοκία followed his instructions, and at the end of the week, Germanos told her to give away her wealth and to put her previous life behind her. She was later baptized by Bishop Theodotos of Iliopolis. At age 30, Ευδοκία entered a monastery near Iliopolis and dispensed much of her wealth in various charitable projects. She rejected all of her suitors, and when one persistent suitor named Philostratos was struck down because of his persistence, Ευδοκία prayed for him until he recovered. Philostratos then converted also to Christianity. Roman officials were angered by her actions and had her beheaded on March 1st in the year 107 AD. What a beautiful life to read the day after we celebrated the incredible parable of the prodigal son. Our holiness is not what's going to save us. It's our metanoia. It's our repentance. That's what God seeks from all of us. He doesn't seek the superhuman. Even he himself said, "Udis anamartitos," no one is without sin. All of us are going to flop. All of us are going to sin. What God asks for us, from us, is our change of heart. As I said yesterday, a spiritual U-turn, a change from one direction to the other, a willingness to do that. And it's interesting in the story of the parable, as I reflected further upon it last night, the son says, "I am not worthy to be called your son. Have me as one of your hired servants." And it made me think that no sin will ever make us not sons and daughters of God. We can never be thrown out of the house of God, no matter how far we've traveled into sin and how far we have traveled from our Father's house, no matter what we've done or failed to do. We have a road back so long as we repent. And when we repent, you see immediately what the Father does. He says, take off his dirty clothes and get him new clothing. What is repentance? It's getting rid of all of the past and wearing a new garment again. He says, put a ring on his finger. What is a ring on your finger but your baptism?
your sign of royalty, your sign of belonging to God's family. And he says, kill the fattened calf. Το μόσχο το σιτευτόν is what but Holy Communion. Christ was killed for your sins and for mine, once and for all. So the slaughtering of the calf by the Father is recognition of the fact that my beloved son was sacrificed once and for all for you. And come now and partake of that sacrifice, which is your reconciliation and forgiveness back. So it was interesting as I read today Agia Evdokia, that what a loose living life she had. Extreme, I read in another Synaxarium, she was exceedingly attractive. A God-given blessing, right? She was led into a life of ill repute, just like the prodigal son. He says he wasted away his life living loosely. You know? And then she came to herself, just like the prodigal. And now, 1,900 years later, in the United States, on this day, we remember this woman for one reason, for the reason of her repentance. Fovero. So may we have Agia Evdokia's blessing. And may we be mindful that no sin will ever separate us from being sons and daughters of God. Amen. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και της Αγίας ενδόξεως Ιωμάρτυρος Ευδοκίας, της Άπος Σαμαριτών, εις και την ύμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σέωσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τα δικά σας πολλά και ευλογημένα τα έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. May the Holy Trinity protect all of us. You good? Okay. As we conclude today, today is March 1st, and here at Brookville, we do an αγιασμό on every first of the month. If you need to leave, I will not be offended. Feel free to. But if you would like to stay for another, literally about 6-7 minutes, and receive the blessing on this first of the month. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Νυν επέστη ο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δίκαιος ημάς αναμένει Κρήτης. Αλεπίστρεψον ψυχήν προς μετάνοιαν, ως υπονικράζουσα συνδάκρισιν, Κύριε ελέησον με. Raining waters in abundance, O Christ, you have this day made the most holy temple of the Virgin a fountain of healing. Sprinkling your blessing, you banish the ills of the afflicted.
physician of our souls and bodies. Παρθένος έτεκες απειρόγαμε και παρθένος έμεινας μήτηρα νυμφεύθε. Θεοτό και Μαρία Χριστόν τον Θεόν ημών οικέτευε. Σωθήνε ημάς. Ο Holy Virgin Θεοτόκος, direct the works of our hands. Ask forgiveness of our sins as we sing the hymn of the angels. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχύρος, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχύρος, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχύρος, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πρόσκομεν. Φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, Σοφία, προς Εβραίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα, πρόσκομεν. Αδελφοί, ο αγιάζων και αγιαζόμενοι εξών πάντες, δίνεται ανού και πεσχύνεται αδελφούς, αυτούς καλήν λέγον, απαγγέλω το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλιν εγώ έσωμε πεπιθώς επ' αυτό και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδιά εμοι έδωκεν ο Θεός επιούν τα παιδιά και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε των αυτών είναι αδία του θανάτου καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός, του ζήνε ενοχή εις αντουλίας. Ούγα δίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, ο θενόφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι ελεημόν γέννητε και πιστός αρχιερεύς κάσπος των Θεών εις το ηλάσκεστε τας αμαρτίας του λαού. Ενώ γα πέποθεν αυτός πειραστείς, δύναται της πειραζομένης βοήθησε. Ειρήνη σοι το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία αρθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστειδε εν της Ιεροσολύμης, επί την προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ασέχουσα, εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών χολών, ξηρών εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν, άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινεν εν την κολυμβήθρα, και τάρατε το είδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, ο
οδήποτε κατήχετε νοσήματι. The reading is from the Holy Gospel according to John. Let us be attentive. At that time, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool in Hebrew called Bethesda, which has five porticos. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and troubled the water. Whoever stepped in first after the troubling of the water was healed of whatever disease he had. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιών εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της κοινότητας τα πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και των πίστικουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, for temperate seasons, favorable weather and abundance of the fruits of the earth and peaceful times, let us pray to the Lord. For those who travel by land, sea and air, for the sick, the suffering, the captives and for their salvation, let us pray to the Lord. That this water may be sanctified by the manifestation, power and effective indwelling of the Holy Spirit, let us pray to the Lord, that the purifying virtue of the Trinity, which is above all being, will come upon these waters. Let us pray to the Lord, that this water may be for the healing of souls and bodies, repelling every hostile power. Let us pray to the Lord, that there may be sent upon it the grace of redemption, the blessing of the Jordan. Let us pray to the Lord. Υπέρ πάντων των χρυζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως και ευσεβίας διά της ομοουσίου Τριάδος του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως Κύριος ο Θεός ημών αναδείξε ημάς τέκνα και κληρονόμους βασιλείας αυτού, διά της του ύδατος τούτου μεταλείψεως την κεραντίσμου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us pray to the Lord. Lord our God Almighty, in your will and wonders in your work, Maker of the universe, both seen and unseen, steadfast in your covenant and your mercy with those who love you and keep your commandments, you accept the wretched tears of all who are in distress. It was for this reason that you came in the form of a servant, not as an apparition to strike terror, but to extend true health to the body, saying, "See, you are well, sin no more." You even made sound eyes out of clay, and ordering the blind man to go and wash, by word alone you restored light to them. You broke up the tempest of evil passions, restrained the bittery, briny sea of this life, and calmed the noisome swells of lust. Loving King, who granted us to be arrayed in a garment radiant as snow, woven of water in the Spirit, through the partaking and sprinkling of this water, send your blessing upon us, wiping clean the defilement of the passions. We pray you, Master, in your goodness, consider our weaknesses, and in your mercy, heal our infirmities, both of the spirit and of the body. Through the intercessions of our most pure Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, the prayers of the venerable and glorious prophet and forerunner John the Baptist,
of the holy, glorious, and praiseworthy apostles, the holy, glorious, and victorious martyrs, our holy God-bearing fathers of our Father among the saints and great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, of our fathers among the saints, Athanasius and Cyril and John the Almsgiver, patriarchs of Alexandria, of St. Nicholas, Bishop of Myra and Lycia, and St. Spiridon of Trimithus, the wonder workers, of the holy, glorious, great martyrs, George the Victorious, Demetrius the Merstreamer, Theodore of Tyre, and Theodore the General, of the holy, glorious, priest martyrs, Haralambus and Eleftherios, and of all the righteous martyrs, and of the holy, righteous ancestors of God, Joachim and Anna, of the glorious, miraculous healers, the unmercenaries, Cosmas and Damien, Cyrus and John, Pandeleimon and Ermolaos, Samson and Diomedes, Mokios and Anikitos, Thalaleos and Tryphon, and of our holy virgin martyr, Evdokia, whose memory we honor this day and of all your saints. Be mindful, Lord, of all Orthodox bishops who rightly teach the word of your truth, of every priestly and monastic order, and for their salvation. Be mindful, Lord, both of those who despise us and those who love us, of the brothers who serve with us, of the people here present, and all who for good reason are absent, of those who have entrusted us, unworthy though we are, to pray for them. Be mindful, Lord, of our brethren in captivity and distress, and have mercy on them in your great goodness, delivering them from all distresses. For you are the font of healing, Christ our God, and to you we give the glory, as to your Father who is from everlasting, and your all holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν, του Κυρίου δεηθόμεν. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα, και ευλόγησον πάντας ημάς. Τους δια της κλίσεως του εαυτόν αυχαίνω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεώς τη κεραντισμού και γενέστο ημί Κύριε εις υγεία ψυχήστε και σώματος. Σίγαρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι. Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένων και των σορφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σωφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Το σόν δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άχραντε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου Αγία αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,
των Αγίων ενδόξων λύκων μαρτύρων, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και της Αγίας ενδόξου, ως Ιωμάρτυρος Ευδοκίας, εις και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν.